Τζιν με φθορά φυσική από άγρια ζώα. Λιοντάρια, τίγρες και αρκούδες βάλθηκαν να επιδείξουν τις δεξιότητές τους στην υψηλή ραπτική. Το ύφασμα τυλίγεται σε λάστιχα αυτοκινήτου ή άλλα παιχνίδια των ζώων, ώστε εκείνα να μπήξουν τα νύχια τους και να τα δαγκώσουν. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου τα στέλνουν στο εργοστάσιο που δίνεται στα τζιν η τελική τους μορφή. Πρόκειται για μια εκστρατεία που αποσκοπεί στην προβολή ενός ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να σχετίζεται με το ζωολογικό κήπο και τη μόδα. Συνδυάζοντας τα δύο αυτά στοιχεία, θα μπορούσαμε να τραβήξουμε νεανικό κοινό στο ζωολογικό κήπο, δηλώνει ο εμπνευστής του εγχειρήματος. Πρόκειται για κομμάτια μοναδικά που φέρουν την υπογραφή του ζωικού βασιλείου. Τα τρία πρώτα τζιν δημοπρατήθηκαν στο διαδίκτυο έναντι 1.200 δολαρίων. Τα έσοδα δόθηκαν στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF.